Καλό μεσημέρι και από το Υπουργείο Άμυνας. Η τελευταία είδηση που μπορώ να σας πω είναι ότι περίπου σε 20 λεπτά θα έχουμε έκτακτη συνέντευξη τύπου, ενημέρωση από τον Υπουργό, μάλλον από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για την απώλεια ίχνους μέχρι στιγμής. Δεν μπορούμε να αναφέρουμε κάτι άλλο από τη στιγμή που δεν έχουν βρεθεί συντρίμια του αεροσκάφους. Κάποιες πληροφορίες που κυκλοφόρησαν ότι έχουν βρεθεί συντρίμια δεν επιβεβαιώνονται. Όχι, δεν επιβεβαιώνονται ούτε από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων εδώ στο Υπουργείο Άμυνας, ούτε από τον θάλαμο επιχειρήσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Δηλαδή, ο θάλαμος επιχειρήσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας μιλάει και με τα παραπλέοντα πλοία που έχουν σπεύσει στην περιοχή και τους έχει δοθεί εντολή να πάρουν μέρος στις έρευνες και οι καπετάνοι των πλοίων δεν έχουν ενημερώσει τουλάχιστον μέχρι στιγμής τον ελληνικό θάλαμο επιχειρήσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Γιώργο, να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα, συγγνώμη. Έχει κυκλοφορήσει πάλι το πρωί μια είδηση ότι είδε ένας καπετάνιος μία φλεγόμενη μπάλα στον αέρα. Ούτε αυτό επιβεβαιώνεται. Όχι, δεν επιβεβαιώνεται ούτε από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων, ούτε από το θάλαμο επιχειρήσεων του λιμενικού σώματος. Κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται. Όλα αυτά βεβαίως εξετάζονται λεπτομερώς. Από εκεί και έπειτα θα δούμε τι μελιγενέστε τις επόμενες ώρες σε ό,τι αφορά τις έρευνες. Τώρα, στο πεδίο των ερευνών. Αυτό το οποίο είναι αρκετά σημαντικό είναι ότι η Ελλάδα, μιας και πέρασε για μεγάλο χρονικό διάστημα εντός ελληνικού FIR, το παρακολουθούσε μέχρι τις 2:55. Τότε ήταν και η τελευταία επικοινωνία με το control της Αθήνας και στη συνέχεια αρκετή ώρα μετά που είχε περάσει στο FIR της Αιγύπτου και στις 3:37 μπήκε σε κατάσταση αβεβαιότητας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ουσιαστικά δεν φαινόταν το ίχνος στα ραντάρ. Αυτό ήταν που κινητοποίησε τις αρχές. Συνομίλησαν βεβαίως τα συναρμόδια Υπουργεία Ελλάδας και Αιγύπτου και η Θάλαμη Επιχειρήσεων. Είναι πολύ λογικό. Και 4 λεπτά αργότερα μπήκε σε κατάσταση έκτακτου κινδύνου και δόθηκε και η εντολή από εκείνη την ώρα να απογειωθεί σε 130, να σπεύσει στην περιοχή όπου χάθηκε το ίχνος του πολιτικού αεροσκάφους 130 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά της Καρπάθου και να πάρει μέρος στις έρευνες, όπως 130 της Αιγύπτου πετά και αυτό αυτή την ώρα, όπως και το ελληνικό. Επίσης ακόμη ένα 130 έχει μετασταθμεύσει στο Καστέλι στην Κρήτη και από εκεί ανά πάσα στιγμή θα απογειωθεί ώστε να αντικαταστήσει το υπάρχον πτυτικό μέσο που βρίσκεται πάνω από το πεδίο των ερευνών σε 130. Δύο ελικόπτερα πήραν εντολή, απογειώθηκαν και βρίσκονται σε ετοιμότητα στην αεροδρόμιο της Καρπάθου, ένα της πολεμικής αεροπορίας Super Puma και ένα Seahawk του πολεμικού ναυτικού. Και αυτή την ώρα που μιλάμε έχει φτάσει στην περιοχή και είναι ο επικεφαλής των ερευνών. Η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς, η οποία και αυτή πήρε άμεσα εντολή και αυτή την ώρα που μιλάμε έφτασε και αυτή 130 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Καρπάθου και παίρνει μέρος στις έρευνες. Όπως παίρνουν μέρος στις έρευνες και αρκετά εμπορικά πλοία τα οποία συνομιλούν με τον θάλαμο επιχειρήσεων του λιμενικού σώματος. Βεβαίως και εκεί υπάρχουν σύνδεσμοι. Μιλάμε για πολύ μεγάλη επιχείρηση, δηλαδή, Γιώργο. Από την πλευρά της Ελλάδας, ναι. Είναι μεγάλη η επιχείρηση, όπως είναι πολύ λογικό να είναι και από την πλευρά της Αιγύπτου. Άλλωστε, οι δύο χώρες έχουν πολύ καλές
σχέσεις. Μάλιστα πριν από μία ή δύο εβδομάδες, αν θυμάμαι καλά, υπήρχε σε εξέλιξη και μία άσκηση ανάμεσα στις δύο χώρες κάπου στα νυχτά της Κρήτης. Θέλουμε, Γιώργο, με συγχωρείς, να σου κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Πρώτα να τελειώσω εγώ και μετά παίρνουν σειρά οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι. Γιατί διαβάσαμε πάλι ότι το αεροσκάφος εξέπεμψε σήμα κινδύνου, αλλά προφανώς ήταν από κάποιο αυτόματο σύστημα. Πιθανότατα να είναι από κάποιο αυτόματο σύστημα, δεν το ξέρουμε αυτό μέχρι στιγμής. Δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί αυτό. Δεν μπορεί. Τουλάχιστον σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί. Ωραία. Πάλι, παιδιά, συγγνώμη. Αλλά πρέπει να πάμε στην Θωμαϊδα την Παπαϊωάννου, στο Παρίσι. Μην κλείσεις, Γιώργο.